σας πω ότι τα πρότυπα για τα οποία σας είπα ύστερα είναι και εδώ μπροστά μας τώρα. Του συγχαίρω, δεν είχα την τιμή μέχρι σήμερα να τον γνωρίσω. Όμως ο αγώνας που κάνουν είναι τεράστιος. Και βλέπουν τα μικρά παιδιά που είναι και εμείς οι μεγάλοι, πώς ξεπερνούνται τα δύσκολα προβλήματα και να πάρουμε κουράγιο που καμιά φορά έχουμε μικρά προβλήματα και γινόμαστε πάρα πολύ δύσκολοι για τους δικούς μας και για τη ζωή μας για αυτά τα μικρά προβλήματα. Να σκεφτόμαστε λοιπόν και να λέμε υπάρχουν και άλλα προβλήματα μεγαλύτερα και πρέπει να ασκείται το παιδί από μικρό να τα ξεπερνά. Να έχει πάνω απ' όλα αισιοδοξία, πίστη στο Θεό, στους συνανθρώπους που βοηθούν και όλοι μας να αποκτήσουμε αισθήματα αγάπης και συμπάθειας για όλους εκείνους τους ανθρώπους, συνανθρώπους μας που έχουν κάποιο πρόβλημα στη ζωή τους και θέλουν τη στήριξή μας. Αυτό το μήνυμα να περάσουμε και συγχαίρω τους κυρίους εδώ που σήμερα είναι τιμόμενα πρόσωπα. Η δύναμη της θέλησης, η επιμονή και η υπομονή αποτελούν τα μεγαλύτερα εφόδια που μπορεί να έχει κάποιος στη ζωή του. Εφόδια που μπορούν να τον κάνουν να υπερνικήσει εμπόδια, δυσκολίες, σωματικές αδυναμίες και να τον οδηγήσουν στην πραγμάτωση του στόχου του και στην επιτυχία. Είμαστε βαθιά συγκινημένοι και περήφανοι για τον κριτικό πρωταθλητή μας. Μέσα στη δίνη της πολύπλευρης κρίσης που βιώνει η χώρα μας σήμερα, αυτά είναι τα πρότυπα που θα πρέπει να αναδεικνύονται και να μας εμπνέουν στη ζωή μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λεωνίδα Τερζή προσωπικά για όλη αυτή τη γιορτή που οργάνωσε και όλους τους φίλους του που τον βοηθήσανε, το Δήμο Σιτίας, όλα εσάς τα παιδιά, γιατί η γιορτή σήμερα είναι δική σας. Λέγομαι Μιχάλη Λεμονής, είμαι πρωταθλητής Ελλάδος στο Κολύμπι με τέταρτες και τρίτες θέσεις. Έχω φέρει κάποιες φωτογραφίες, αλλά δεν υπάρχει λόγος να δώσω τίποτα άλλο. Επισκέπασε όλα ο μεγάλος πρωταθλητής, αδερφός μου και το πρότυπό μου, για να μπω στον αθλητισμό, Γιώργος Καπελάκης. Είναι πραγματικά για μένα ο μεγαλύτερος αθλητής που έχει βγάλει η Ελλάδα και είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος που έχω συναντήσει στα χρόνια που κάνω αθλητισμό. Μεγάλος αθλητής δεν είσαι μόνο στα μετάλλια ή στις διακρίσεις, είναι και στο έργο που κάνεις. Και ο Γιώργος Καπελάκης ήταν εμπνευστής να ιδρυθεί και στολασίθει ο πρώτος αθλητικός σύλλογος, ο Λάτιος. Αθλητικός σύλλογος για τα παιδιά με κινητικές δυσκολίες και κινητικές ιδιαιτερότητες. Να τονίσω ότι και ο Γιώργος είναι πρόεδρος στο αθλητικό σωματείο του Ηρακλείου, τη Μεγαλόνισσο, το που έρχεται στις πρώτες θέσεις κάθε χρόνο σε μετάλλια στα πανελλήνια πρωταθλήματα και είναι αρρωγός για πολύ κόσμο να ασχολείται με τον αθλητισμό. Σήμερα η γιορτή γίνεται για σας για ένα και μόνο λόγο. Θέλουμε να σας δώσουμε να καταλάβετε ότι κανείς δεν είναι διαφορετικός. Όλοι είμαστε ίσοι και πρέπει να το κάνετε εσείς, να το καταλάβει όλος ο κόσμος αυτό. Γιατί μέσα από εσάς θα παραδειγματιστούν και οι μεγάλοι. Εσείς μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο και τις απόψεις του κόσμου σε αυτό το κομμάτι. Όταν ήμουν στη σχολή του Σκόμου Γερμάτων, γνώρισα ένα παιδί από τη Στρία, τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Γίναμε φίλοι και για δύο χρόνια που ήμασταν στη σχολή, ήταν ένα Σαββατοκύριακο αυτός στο σπίτι μου και ένα Σαββατοκύριακο που ήμουν εγώ εδώ στη Στρία. Ήταν πριν πολλά χρόνια αυτό, αλλά από τότε η δεσμή μου με τη Στρία είναι πολύ δεμένη και πολύ προσωπική. Και αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω που χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Και είναι σημαντικά γιατί απευθύνονται σε ένα κοινό που στην πλειονότητά του είναι μικρά παιδιά, που αυτός είναι ο σκοπός μας, με αφορμή τη σημερινή ημέρα,
να ευαισθητοποιήσουμε και να αυτά τα παιδιά, να, εσείς συγκεκριμένα, να πάρετε τα μηνύματα που δυστυχώς οι προηγούμενες γενιές δεν πήρανε. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όλη η αντίληψη και όλη η νοοτροπία των προηγούμενων γενιών σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία ήταν λαθασμένη, διαστρεβλωμένη και δεν έκαναν αυτά που έπρεπε, τα πολύ απλά για αυτούς, ώστε να είναι αποδεχτεί στην κοινωνία, να τους κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και να τους δώσουν τις ίσες ευκαιρίες που δίδονται σε όλους τους ανθρώπους μας για να κάνουν αυτό που θέλουν, αυτό που αγαπάνε και εν τέλει να είναι σάτμα ισότιμα μέλη στην κοινωνία που ζούμε. Και όπως λέμε, μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις. Αυτό προσπαθούμε τώρα εμείς εδώ, σε πολλές χώρες του εξωτερικού, αυτό έχει γίνει πολλά χρόνια πριν και εγώ αυτό το είδα τα τελευταία 15 χρόνια που ταξιδεύω στο εξωτερικό λόγω της αθλητικής μου ιδιότητας. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει πολύ η νοοτροπία εδώ στην Ελλάδα. Μια μεγάλη αφορμή είναι οι Παραολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004. Πιστεύω ήταν μια μεγάλη καμπή αυτή στο πώς εμείς εδώ στην Ελλάδα αρχίσαμε να αναλαμβανόμαστε και να βλέπουμε πλέον τα άτομα με αναπηρία όχι όπως είχαν στο νου τους περισσότεροι, οι μίζεροι, οι άτυχοι, οι κακόμοιροι, πολλές φορές και οι επέτες που είχαν στο μυαλό τους μερικοί, αλλά άτομα τα οποία με πολλή δουλειά, με πολλή προσπάθεια μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα και να είναι χρήσιμοι για την κοινωνία. Έχω παρευρεθεί σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και είναι υποχρέωσή μου και θέλω καταρχήν να τονίσω γιατί θα ήθελα κι εγώ σαν παιδί όταν ήμουν μικρός στο σχολείο μου κάποια στιγμή να έχει περάσει από το σχολείο ένα άτομο με αναπηρία και να περιέγραφε κάποια πράγματα ή το πώς απέκτησε την αναπηρία αυτή. Εγώ θέλω να απευθυνθώ στα παιδιά και να τους πω ότι κι εγώ γεννήθηκα φυσιολογικά, δεν είχα κανένα πρόβλημα κινητικό, πήγα δημοτικό, πήγα γυμνάσιο, τελείωσα σχολή του σκόμα γερμάτων, αλλά από μία προσεξία προσωπική έκανα μία βουτιά στη θάλασσα και απέκτησα την αναπηρία αυτή. Θέλω να σταθώ στο κομμάτι αυτό για να τονίσω στα παιδιά ότι πάνω απ' όλα πρέπει να διαφυλάσσουμε την υγεία μας. Και η εμπειρία μου έχει δείξει ότι ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων που αποκτούν αναπηρία είναι από τροχαία ατυχήματα, από μηχανάκια, από αυτοκίνητα, από επικίνδυνες βουτιές στη θάλασσα είναι σε πισίνα και θέλω να τους πω ότι όταν οι γονείς τους, οι συγγενείς τους λένε προσέχετε, πρέπει αυτό να το έχουν στο μυαλό τους ότι το φυσιολογικό και το σωστό είναι πάρα πολλά προσέχουν την υγεία τους. Κλείνοντας το κομμάτι αυτό, θέλω να περάσω στο θέμα το αθλητικό. Σίγουρα οι συνθήκες και ειδικά τότε που ξεκίνησα εγώ τον αθλητισμό για τα άτομα με αναπηρία δεν ήταν και οι πιο ιδανικές. Έμενα σε ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο 20 χιλιόμετρα. Αναγκαζόμουν καθημερινά να μετακινούμε στο Ηράκλειο για προπόνηση, η οποία θέλω να σας πω ότι και οι συνθήκες ήταν αφιλόξενες, δηλαδή
οι εγκαταστάσεις δεν ήταν πλήρες προσβάσιμες για να κάνω αυτό που ήθελα, αλλά και γενικά η αντιμετώπιση στον αθλητικό χώρο σαν ένα άτομο το οποίο αναγκαζόταν να τους πάρω μια διαδρομή ή να τους πάρω χώρο από τις προπονήσεις των αρτιμελών, δεν το έβλεπα με καλό μάτι. Αυτό όμως σιγά σιγά με την εξέλιξή μου, με το που άρχισαν οι διακρίσεις, αυτό άλλαξε, η νοοτροπία άλλαξε και μαζί με μένα ήρθαν και άλλα παιδιά τα οποία σίγουρα τα αντιμετώπισαν διαφορετικά. Και αυτό θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι ότι όλοι μας πρέπει τα άτομα με αναπηρία να τα βοηθάμε από την άποψη πια. Να τους δίνουμε την ευκαιρία σε αυτό που προσπαθούν να κάνουν, είτε είναι αθλητισμός, είτε είναι τέχνες, είτε είναι γράμματα, να μπορέσουν ισότιμα να κάνουν αυτό που μπορούν. Αυτό που εσείς στη μετέπειτα πορεία της ζωής σας θα επιδιώξετε να κάνετε, να δοθούν και ευκαιρίες στα άτομα αυτά με αναπηρία να το κάνουν και αυτοί. Ήθελα ακόμη να σας πω ότι μερικά πολύ απλά πράγματα τα οποία εμείς άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι προσβασιμότητα. Σκεφτείτε ότι πάτε σε ένα μαγαζί για ένα καφέ, ένα φαγητό ή οτιδήποτε. Κάποια στιγμή θέλετε να πάτε τουαλέτα, πάτε στην τουαλέτα και η τουαλέτα είναι κλειδωμένη. Για μας είναι το ίδιο όταν πάμε σε αυτό το μαγαζί, η τουαλέτα είναι ξεκλείδωτη, αλλά το αναπηρικό μαξίδιο δεν μπορεί να μπει μέσα. Είναι τόσο απλά πράγματα. Πάτε σε μια πόλη, θέλετε να παρκάρετε σε ένα αναπηρικό πάρκι και είναι εκεί ένα μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο. Ή προσπαθούμε να ανέβουμε μια ράμπα και εκεί πάνω είναι ένα άλλο αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι. Είναι τόσο απλά πράγματα που θέλω να αποτυπωθούν στο μυαλό σας ότι αυτά για μας είναι τόσο σημαντικά, αλλά για σας είναι τόσο απλά. Και το επαναλαμβάνω αυτό γιατί η παλιά γενιά δεν μπορεί να το βάλει στο μυαλό τους. Δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι με αυτή την απλή περισκεψία τους μας κάνουν τόσο δύσκολη τη ζωή, αλλά είναι τόσο απλό για αυτούς. Και γι' αυτό σε εσάς, στη νέα γενιά, είναι τόσο σημαντικό να υποθούν και να καταλάβετε ότι πλέον όλα είναι θέμα παιδείας και οφείλουμε και εμείς και οι δασκαλοί σας να σας δείξουμε και να σας πούμε τον τρόπο με τον οποίο με απλά πράγματα μπορείτε τα άτομα με αναπηρία όχι να τα δυσκολεύετε, αλλά να τους δίνετε την ευκαιρία να κάνουν αυτά που θέλουν. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι εύκολο για ένα άτομο με αναπηρία να μπορέσει να κάνει αυτά που θέλει ή να διακριθεί σε αυτά που θέλει. Όσο εύκολα θα μπορείς ένας αρτιμέλης να αλλάξει εποχές, έχουν γίνει πιο δύσκολες, πλέον έτοιμο δεν θα σας έρθει τίποτα. Θα πρέπει να ασχοληθείτε, με οτιδήποτε ασχοληθείτε, να παλέψετε, να προσπαθήσετε για να το καταφέρετε. Αλλά πρέπει να βάζετε στόχους. Όπως έκανα και εγώ, έβαλα κάποιους στόχους. Ανεξαρτήτως αν αυτοί εκτέθηκαν, εγώ ένιωθα πάντα μέσα μου καλά ότι έβαλα κάποιους στόχους και προσπαθούσα για αυτούς. Και εγώ σας συμβουλεύω
ζωή σας, να βάζετε στόχους για οποιοδήποτε αντικείμενο είναι αυτό, είτε για τον αθλητισμό, είτε για τα γράμματα, είτε για τις σπουδές σας, είτε για οτιδήποτε άλλο θέλετε, διότι όταν βάζεις στόχους, είτε αυτοί ικανοποιηθούν στον βαθμό που θέλετε είτε όχι, θα μένετε πάντα με την ικανοποίηση ότι προσπαθήσατε για αυτούς. Και από μόνο του, επαναλαμβάνω, τίποτα δεν έρχεται. Ο φιλάρετος κρατάει το μπαστούνι, δεν βλέπει και προσπαθεί να πατήσει επάνω σε ένα πεζοδρόμιο φτιαγμένο για άτομα με ειδικές ανάγκες, για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Εμείς για πρακτικούς λόγους βγάλαμε τα παπούτσια των παιδιών για να μπορέσουν να λιώσουν το χαρτόνι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη δυσκολία, αν υπήρχε ένα εμπόδιο πάνω σε αυτό το πεζοδρόμιο, το άτομο που αντιμετωπίζει τα προβλήματα όρασης δεν θα μπορούσε να απαντήσει.